Συνεχώς πάμε όμως σε κάτι πραγματικά πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό, άκρος ιστορικό και όχι μόνο. Είναι κοντά μου η κυρία Τζούλια Τζόρτζη, επικεφαλής της ομάδας μελέτης του κήπου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Πουστούκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Όπως επίσης ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Θυμάκη, ο κύριος Νίκος Θυμάκης, γεωπόνος, σύμβουλος Πρασίνου, για να δούμε. Τι ακριβώς θα δούμε, τι ακριβώς θα υπάρχει στον κήπο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Θα ήθελα εσείς να μας ξεναγήσετε και ό,τι απορίες θα τις διατυπώνουμε. Καταρχήν ήθελα να πω ότι ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικές οι στιγμές που ζήσαμε. Όλη η ομάδα μελέτης, η ομάδα του Πανεπιστημίου Νάπολης της ΠΑΦΟΥ, της Κύπρου, όταν δουλέψαμε τη μελέτη από την πρώτη τη στιγμή μέχρι τότε που ολοκληρώσαμε με πέντε διαφορετικά workshop, και γι' αυτό θεωρούμε ότι ουσιαστικά είναι ένα στοιχείο που θα αφήσει τόσο το πανεπιστήμιό μας όσο και τον καθένα μας ξεχωριστά ανεξίτηλτη σφραγίδα στη Θεολογική της Χάλκης, στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, που είναι ένα μοναδικό έργο. Το οποίο βέβαια, έχει λάβει και διεθνή προβολή, ακριβώς διεθνή... της πολυδιάστατης σημασίας που έχει. Έχει λάβει διεθνή προβολή, ακριβώς όπως τα λέτε, κυρία Πουστούκου, αλλά επίσης η μελέτη μας πήγε και στην Διεθνή Biennale Αρχιτεκτονικών Αποκαταστάσεων, όπου ουσιαστικά διέσχισε όλο το ελλαδικό τόξο από την Νότια Ιταλία, την Ελλάδα και κατέληξε στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι ήταν μια έτσι καλή αναγνώριση, χωρίς και εμείς όταν ξεκινήσαμε, το ξεκινήσαμε πραγματικά με ενθουσιασμό όλοι μας, όλη η ομάδα. Και βέβαια με μεγάλο ενθουσιασμό και ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής του Πανεπιστημίου, ο κ. Μιχαλάκης Λεπτός, ο οποίος στήριξε και στηρίζει αυτό το έργο από την αρχή. Και βέβαια πήραμε και τα εύσημα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος δίνει πολύ ιδιαίτερο ρόλο, όπως γνωρίζουμε, στο περιβάλλον και στην προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό και εκείνος κήρυξε την 1η Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλον της Εκκλησίας, και είχαμε την τιμή να παρουσιάσουμε τη μελέτη εκείνη την ημέρα, την 1η Σεπτεμβρίου πέρυσι του 2013. Και πραγματικά νομίζω ότι όταν συμπαρουσίασε επάνω και ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης ένιωσε ιδιαίτερη συγκίνωση ότι ένα πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Νάπολης, σχεδίασε για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και έγινε αυτή η παρουσίαση. Μάλιστα. Θέλω να μας πείτε καταρχήν εσείς, κυρία Τζόρτζη, για ποιο λόγο ονομάζεται ο κήπος της Αγίας Γραφής. Καταρχήν, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, όπως και κάθε φορά σε ένα έργο αρχιτεκτονικής τοπίου, να συνδέσουμε με την πραγματικότητα, με το χώρο. Γι' αυτό το λόγο μελετήσαμε τα πατερικά κείμενα και μάλιστα βρήκαμε ένα χειρόγραφο του 12ου αιώνα της βιβλιοθήκης της Οξφόρδης, όπου πλέον είδαμε τι φυτά χρησιμοποιούσαν την εποχή του Βυζαντίου και τι αυτά τα φυτά συμβολίζανε. Ποια είναι, πείτε μας κάποια. Θα σας δώστε πω μας κάποια παραδείγματα. Κάποιο παράδειγμα. Για παράδειγμα, η άμπελος συμβολίζει την εφροσύνη. Η ροδακινιά συμβολίζει τη μετριοφροσύνη. Διότι, λέει, όπως και λέει κανείς, για να πάρει το ροδάκινο που έχει πάρει κάτω, συμβολίζει την μετριοφροσύνη. Η ελιά την ελεημοσύνη λόγω και του ονόματός της. Μάλιστα. Η σικιά την πραότητα, λόγω του ότι ουσιαστικά είναι ένα αϊθαλές δέντρο που έτσι μας δίνει μια Επειδή εντωμεταξύ βλέπουμε εμείς πλάνα από τον πανέμορφο κήπο, θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Θυμάκη, γιατί γεννάτε αμέσως το ερώτημα, πέρα από όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία τα οποία μαθαίνουμε και το στόχο και το εγχείρημα, ποιος φροντίζει αυτόν τον κήπο? Καταρχήν θα ήθελα να στείλω την καλημέρα μου σου, σεβασμιότητα, το πατέρα Ελπιδοφόρο και τους πατέρες στη Χάλκη που αυτή τη στιγμή μας βλέπουν. Και να πω ότι ως μέλος αυτής της ομάδας θεώρησα από κάποια στιγμή και μετά ότι οφείλαμε κάπως να ξεκινήσουμε και αυτή τη δουλειά να την κάνουμε, να γίνεται εκεί. Όπως είπε η κυρία Τζόρτζη πολύ εύστοχα, για καθένα από εμάς και για όλους μαζί ήταν κάτι πολύ σημαντικό για τη ζωή μας. Δεν είναι ένα τυχαίο μέρος για τον Ελληνισμό, ούτε για την Ορθοδοξία, θα έλεγα ούτε για τον Οικουμενικό Πολιτισμό. Είναι κάτι παραπάνω από ένα σημαντικό μέρος. Έτσι λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία της αρχικής επανατοποθέτησης φυτών, το οποίο το είχαμε προβλέψει, γιατί κάποια workshop τα κάναμε εκεί.
Έγινα και τη δουλειά πάνω σε αυτό. Ναι. Με προσωπικό και με προσωπική εργασία δική μου και με, και με το προσωπικό της σχολής και με εκτάκτους κυπουρούς. Με εθελοντές που ήρθαν από την Ελλάδα, φίλους από τη Συνέργεια, Hellenic Garden Team, από την ΠΕΓΕΠ, από ανθρώπους δηλαδή που έχουν σχέση με το πράσινο. Και ήρθαν εκεί και προσέφεραν έστω και μια-δυο-τρεις μέρες. Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι περνάγανε από εκεί. Πρέπει να σας πω ότι στη σχολή κάθε μέρα έχουμε τουλάχιστον 4 με 5 γκρουπ, ήτι παραπάνω από 300 άτομα επισκέπτες. Άρα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ο περιβάλλον χώρος να αναμορφωθεί και να πάρει ένα θέμα, διότι στην Αγία Γραφή αναφέρονται 82 φυτά, που είτε εμφανίζονται σε κάποια πορεία του Ιησού Χριστού, είτε, είτε συμβολίζουν κάτι από την Παλαιά Διαθήκη την Καινούργια. Και μπήκαμε και στη διαδικασία πέραν όλων των άλλων, φυτά που πήραμε από την Ελλάδα, φυτά που πήραμε από την Τουρκία, να τα βρούμε αυτά τα φυτά σιγά σιγά. Έχουμε φτάσει στο νούμερο 66. Μάλιστα. Και όσες φορές πηγαίνω, παίρνω και κάποια μαζί μου. Στόχος είναι, να φτάσουμε πόσα. Μπορούμε να φτάσουμε σίγουρα μέχρι τα 75 και με λίγη δυσκολία θα φτάσουμε και στα 82. Πώς συντηρείται λοιπόν, στη φιλοσοφία του σχεδιασμού υπάρχει το αυτοσυντήρητο του κήπου. Δηλαδή ο κήπος έχει φυτά τα οποία είναι του ευρύτερου περιβάλλοντος εκεί. Γιατί ούτως ή άλλως τα φυτά της Αγίας Γραφής που αναφέρονται στην Αγία Γραφή είναι από την περιοχή της Αραβίας μέχρι την περιοχή της Νοτιού Ιταλίας. Δηλαδή πιάνουν αυτή την νοτιοανατολική μεσογειακή λεκάνη, ας πούμε. Οπότε είναι του κλίματος αυτού. Δεν θέλουν πολύ νερό. Έχουμε ξεκινήσει να τα βάζουμε. Στην αρχή θέλουν το νερό τους. Έχουμε ανθρώπους. Και εγώ προσωπικά που είμαι εκεί και διαμένω πολύ καιρό φροντίζω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να σταθώ σε αυτό. Στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο σεβασμιότατος ο ελπιδοφόρος, ο Προύσης. Όπου είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει την ψυχή του για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Ναι. Με όλες τις διαστάσεις και όχι μόνο για τον κήπο. Και θέλω να πω ότι και μόνο αυτό σε εμπνέει να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό που αρχικά είχες σκεφτεί. Μάλιστα. Είναι η Παναγία Παυσολύπη, η θαυματουργή εικόνα, δηλαδή δουλεύουμε γι' αυτό. Βλέπουμε εδώ στις εικόνες και το δάσος του λόφου της ελπίδας. Ναι, για πείτε όπως καταλαβαίνετε. Γιατί έχουμε, μας έχουν συνεπάρει. Τα Πριγκιπόνησα, γνωρίζετε όλοι ως τουριστικός προορισμός ότι είναι καταπληκτικός. Είναι, είναι νησιά μες στο πράσινο. Βέβαια, το πράσινο όντως θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι φτιαχτό πράσινο. Δηλαδή, επειδή βλέπετε δάσος, δεν σημαίνει ότι προϋπήρχε. Ήταν ξερονήσια που εκεί εξορίζανε τους πρίγκιπες. Μάλιστα. Τα πίτεψαν Έλληνες πριν από κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια, αιώνες θα έλεγα. Στην κορυφή του λόφου της ελπίδας λοιπόν, με τον ελπιδοφόρο αρχηγό, κάνουμε την προσπάθεια. Αυτή, να δείξουμε τη χάλκη περισσότερο, να μπουν τα φυτά, να υπάρχει σημειολογία. Είναι ο πρώτος κήπος Ορθόδοξου Μοναστηρικού παγκοσμίως που θα έχει αυτό το θέμα. Υπάρχουν κήποι σε άλλες εκκλησίες, σε άλλες δοξασίες του χριστιανισμού που έχουν, στην Αμερική κυρίως. Αλλά σε Ορθόδοξο Μοναστήρι θα είναι ο πρώτος θεματικός κήπος με φυτά της Αγίας Γραφής. Θέλω να σας διακόψω, να προσγειωθούμε τελείως απότομα στην πολιτική. Η Πινελόπη Γκάλιου μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Όπως με ενημερώνουν, Πινελόπη, ανεξαρτητοποιήθηκε ο κύριος Λικούδης. Ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε να γίνει. Πράγματι, πρόκειται για μια ουσιαστικά προαναγγελθής ανεξαρτητοποίηση. Ήδη τις προηγούμενες μέρες το είχε προαναγγείλει ο βουλευτής μέχρι πρότινος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, ο κύριος Λικούδης έστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μεϊμαράκη, με την οποία λέει ότι θέλει να τον ενημερώσει πως από σήμερα δεν ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς και παραμένει ως ανεξάρτητος βουλευτής. Είναι μια λιτή επιστολή, δεν εξηγεί βέβαια τους λόγους παραίτησης. Φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει σε κάποια επιστολή που θα στείλει προς τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Ωστόσο, να σας πω ότι πλέον η Δημοκρατική Αριστερά, με την αποχώρηση, την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Λικούδη, αριθμεί τους 10 πλέον βουλευτές. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πινελόπη. Πινελόπη Γκάλιου, η εξέλιξη αυτή μόλις τώρα, η ανεξαρτητοποίηση του κύριου Λικούδη. Τα λέγαμε και το πρωί με τον Βασίλη Πεσκένη, τα όσα έγιναν εχθές και τις εξελίξεις στη Δημοκρατική Αριστερά. Θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Μία κουβέντα και από εσάς, κυρία Τζόρτζη, για όλο αυτό το εγχείρημα, για να επανέλθουμε λίγο σε αυτή την ωραία εικόνα που είχαμε. Θέλω να πω ότι γενικότερα τα στοιχεία της συναρχιτεκτονικής τοπίου, της βυζαντινής αρχιτεκτονικής τοπίου, είναι πολύ λίγα παγκοσμίως. Και θεωρώ ότι με αυτόν τον κήπο δώσαμε ένα έτσι σημαντικό, προσθέσαμε κάτι σημαντικό σε αυτόν τον χώρο και πλέον η βυζαντινή αρχιτεκτονική τοπίο θα έχει αναφορά τη Χάλκη. Και βεβαίως αυτό οφείλεται κυρίως στο Μητροπολίτη Ελπιδοφόρο Προύσης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αυτός μας ανακάλυψε, αυτός ήρθε κοντά μας, μας προσπάθησε με κάθε τρόπο να στηρίξει όλη την προσπάθειά μας, να μας φιλοξενήσει, να κάνει ό,τι ήταν δυνατό. Γι' αυτό ένα θερμό ευχαριστώ και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε και να σας πω απλά ότι εκεί ζουν και αρκετοί Έλληνες και οι οποίοι έρχονται και επισκέφτονται και νιώθουν πολύ μεγάλη συγκίνηση που βλέπουν ότι από αυτή του είδους την ομάδα, από τέτοιους ανθρώπους.
έχει φτιαχτεί ένας τέτοιος κήπος και το θεωρώ πολύ σημαντικό σε όσους πάνε πια στην Κωνσταντινούπολη να πω επισκεφτείτε τη Χάλκη και θα κάνετε και tour στον κήπο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε κυρία Τζότζη, κύριε Θυμάκη. Ευχαριστούμε πολύ.